Μια ξεχωριστή γιορτή που σηματοδοτεί την κορύφωση της φθινοπορεινής μετανάστευσης των πουλιών και πραγματοποιείται σε ετήσια βάση από το 1993 σε όλη την Ευρώπη, φιλοξενήθηκε και φέτος στη λίμνη της Αγιάς. Είναι πανευρωπαϊκή εκδήλωση που στην Ελλάδα συντονίζεται από την Ορνιθολογική Εταιρεία. Στα Χανιά συμμετέχουν το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου, η Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων και το Μικρός Ιδρυολογικός Σταθμός της Αγιάς, που συνεργάζονται και γίνονται διάφορες δραστηριότητες με παρατήρηση πουλιών και κατασκευές στην όχθη της λίμνης και επίσης κατασκευές που γίνονται στο μικρό στο μη Αγιάς. Πάντα μια γιορτή είναι μια αφορμή. Εδώ είναι δίπλα βέβαια στην πόλη, τα παιδιά μπορούν να έρχονται ακόμη και τις καθημερινές, αλλά σίγουρα το να γιορτάσεις μια τέτοια ξεχωριστή μέρα σε αυτό το χώρο είναι διπλό το όφελος και να έρθουν εδώ με τις οικογένειές τους, να κάνουν ωραίες δράσεις με το Κέντρο Περιβαλλοντικής και με την Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων. Και στα παιδιά αρέσουν η φύση, αρέσουν τα ζωάκια, οπότε μια πολύ καλή ευκαιρία και μας βοηθάει και ο καιρός επί την ευκαιρία, όλα μια χαρά. Η γιορτή των πουλιών αποτελεί για τους πολίτες των Χανίων μια ευκαιρία γνωριμίας με τον μοναδικό υδροβιότοπο της Αγιάς, που τα τελευταία χρόνια, έχοντας δεχτεί σημαντικές παρεμβάσεις διαμορφωσής του σε πάρκο, προσελκύει εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες. Στη λίμνη της Αγιάς είναι πάνω από 200 διαφορετικά είδη πουλιών, τα οποία κάποια είναι ενδημικά, δηλαδή μένουν μόνιμα εδώ πέρα, όπως είναι οι φαλαρίδες, και κάποια άλλα είναι αποδημητικά, τα οποία εμφανίζονται για την περίοδο αυτή των μεταναστεύσεων, γιατί εδώ αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό στο ταξίδι των πουλιών που μεταναστεύουν προς την Αφρική αυτή την περίοδο και επιστρέφουν την άνοιξη στην Ευρώπη. Τα βλέμματα μικρών και μεγάλων τράβηξε το ζευγάρι των κύκνων με τα μικρά του. Γέννησε κάποια μικρά που μεγαλώσανε, φύγανε εκείνα τα μικρά και τώρα έχει ξαναγεννήσει και έχουν άλλα 5 μικρά, τα οποία θα τα δείτε εδώ πέρα με καφέ γκρίζο φτέρωμα. Άρα είναι ένας πολύ ωραίος χώρος η λίμνη της Αγιάς και για αναψυχή για εμάς τους ανθρώπους, αλλά και για τα πουλιά, γιατί αποτελεί σημαντικό σταθμό στη μετανάστευσή τους αυτή την περίοδο. Καθώς η Ελλάδα βρίσκεται πάνω σε ένα σημαντικό σταυροδρόμι για τη μετανάστευση των πουλιών, κύριος στόχος της εκδήλωσης που γίνεται ταυτόχρονα σε δεκάδες υδροβιότοπους, είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού για την ανάγκη προστασίας των μεταναστευτικών πουλιών καθώς και των περιοχών αναπαραγωγής τους.